Κύριε Διακογιάννη, καλοκαίρι και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει να φροντίζουμε τους φίλους μας στα τετράποδα. Αρχικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε όπως θα φροντίζουμε και τους εαυτούς μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και τα ζώα μας. Είναι πολύ σημαντικό να μην βγαίνουν τα ζώα βόλτες τις πολύ δύσκολες ώρες, δηλαδή μεσημέρια. Υπάρχει καύσωνας, όπως και εμείς δεν αντέχουμε να είμαστε μέσα στη ζέστη, έτσι και εκείνα δεν το αντέχουν. Οι προτινόμενες ώρες ποιες είναι? Είναι πολύ νωρίς το πρωί και μετά από τις 8 και μετά, εκεί. Mm-hmm. Βέβαια, σε αυτό το κόνσεπτ να βάλουμε και λίγο ότι είναι καλοκαίρι, υπάρχει πολύ έντονες οι σκνήπες κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τις αποπαραστώσεις των ζώων. Mm-hmm. Δηλαδή και για τους ψήλους, για τα τσιμπούρια και για τα μέσα παράσιτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλαπλασιάζουν δηλαδή αυτή την περίοδο. Σίγουρα, ναι. Με αυτή τη ζέστη, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να το ελέγχουμε. Πρέπει να είμαστε τυπικοί στις αποπαραστώσεις των ζώων, είτε με αμπούλες, είτε με χάπια που διαρκούν 3 μήνες. Εξαρτάται, ο κάθε ιδιοκτήτης διαλέγει ό,τι θέλει. Απλά πρέπει να είναι πολύ τυπικός. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι με τη θάλασσα, τι κάνουμε? Το καλοκαίρι με τη θάλασσα, αν εννοείται πάλι διαλέγουμε να παίρνουμε το ζώο μας στη θάλασσα, πρέπει να το έχουμε στη σκιά, να μην είναι στον ήλιο. Ειδικά όπως εμείς καιγόμαστε από το να πάμε την ξαπλώστρα μας μέσα στην θάλασσα και τα ζώα καίγονται, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να προσέχουμε τα πατουσάκια τους και να μην είναι στον ήλιο. Και εννοείται το πιο σημαντικό για μένα, για δερματικά θέματα, για δερματικούς λόγους, είναι όταν θα βγαίνουν από τη θάλασσα τα ζώα, εμείς να τα ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Δεν προκειμένου να το αλάτι, ναι, δηλαδή. Καλύτερα να τι μην προκαλεί το αλάτι. Μπορεί να δημιουργήσει κάποιες αλλεργίες, όπως ακόμα και στους ανθρώπους μπορεί να δημιουργήσει αλλεργίες το αλάτι. Mm-hmm. Κάποιες αλλεργίες, κάποια δερματικά θέματα, καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε. Mm-hmm. Αναφορικά έτσι με τη φροντίδα τους, με το καθάρισμα των δοντιών, των αυτιών, mm-hmm. να μας έπειτε κάποιες συμβουλές. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι το ό,τι πιο εύκολο να μπούμε σε μια διαδικασία να πλένουμε τα δόντια των ζώων μας. Σίγουρα μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό. Υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία το δέχονται. Υπάρχουν κάποια στοματικά διαλύματα με χλωρεξιδίνη, τα οποία προσφέρουν αντιβακτηριακή δράση και μπορούν να μπαίνουν στο νερό. Και οπότε πότε πρέπει να τα πλένουμε? Αυτό μία φορά την εβδομάδα θα μπορούσε να γίνεται. Ή μία φορά το πενταήμερο, δεν είναι ότι μπορεί να γίνεται καθημερινά. Έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα μαζέψει το ζώο πέτρα στα ούλα και πέτα στα δόντια, συγγνώμη, και μπορεί να προκληθεί κάποια ουλίτιδα, χρειάζεται ο δοντιατρικός καθαρισμός με κανονικό μηχάνημα περίθρων κλπ. Οπότε αυτό με το πλήσιμο των δοντιών, μία φορά στο πενταήμερο θα μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα αυτάκια του και εκείνα. Με τα αυτιά. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά στα ζώα που τα αυτάκια τους έχουν την τάση να πηγαίνουν προς τα κάτω. Επίσης με το νερό, με το μπάνιο, με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι καλό το στέγνωμα των αυτιών. Γιατί το και νερό. Πώς το στέγνωμε, με το πιστολάκι? Όχι απαραίτητα, με πιστολάκι, με την πετσετούλα. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μικροοργανισμοί αναπτύσσονται πολύ πιο εύκολα σε υγρές περιοχές. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν διάλειμμα οτικό καθαριστικό, μία φορά σίγουρα το πενταήμερο ή το εφταήμερο οι ιδιοκτήτες. Βοηθάει δηλαδή. Εννοείται. Και συνήθως προτείνουμε την γάζα, η οποία έχει μία πιο τραχιά επιφάνεια, όχι βαμβάκι, ούτε μπατονέτες, πιο τραχιά επιφάνεια, έτσι ώστε να παίρνει την βρώμα από το αυτί και να είναι καθαρό. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια έτσι, διάφορα grooming τώρα. Δηλαδή βλέπουμε mm-hmm. ότι τα προτιμούν οι ιδιοκτήτες των σκυλιών, ναι, ειδικά, να τα κουρεύονται κάτω το καλοκαίρι. Mm-hmm. Είναι ιδανικό αυτό το πράγμα και κάθε πότε πρέπει να τα κουρεύουμε? Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει. Εννοείται, ίσα-ίσα το να προσέχεις το ζώο σου είναι εξαιρετικό και, mm-hmm. και από θέμα κουρέματος και από θέμα πλησίματος και τα πάντα. Απλά υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία δεν ενδείκνεται τόσο να τα κουρεύουμε, όπως είναι κυρίως τα μεγαλόσωμα ζώα, γιατί το τρίχωμά τους προσφέρει προστασία και στους καλοκαιρινούς και στους χειμερινούς μήνες. Παρ' όλα αυτά, τα μικρά ζωάκια εννοείται δεν. Συνήθως το μπάνιο να μην γίνεται πιο πριν από το 20ήμερο. Αυτό. Κάθε μία φορά στις 20 μέρες είναι ιδανικό. Ναι, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα δερματικό, οπότε μετά μιλάμε για ειδικά σαμπουάν που σίγουρα προτείνουμε περισσότερα μπάνια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καθαρά για θέμα grooming, εντάξει. Αναφορικά τώρα με το μάδημα της τρίχας που είναι, ναι, ένα πρόβλημα. Mm. Δηλαδή υπάρχει κάτι που μπορούμε έτσι να ελαττώσουμε ίσως την πτώση της τρίχας? Ναι, σίγουρα υπάρχουν βιταμίνες οι οποίες είναι καθαρά για την τριχόπτωση. Αντίστοιχα και εμείς μπορούμε να παίρνουμε βιταμίνες. Mm. Γενικότερα ό,τι κάνουμε για τη δική μας υγεία και φροντίδα μπορούμε να το κάνουμε και για τα ζώα μας. Σίγουρα αυτοί οι μήνες είναι πολύ δύσκολοι όσον αφορά την τριχόπτωση των ζώων.
Προτείνω. Από Μάρτιο και μετά μέχρι και Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου είναι οι πολύ δύσκολοι μήνες. Σίγουρα καθημερινό χτένισμα, έτσι ώστε να φεύγει η νεκρή τρίχα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και μετά βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής δηλαδή, που βοηθάνε στην τριχόπτωση.